αυτό που θα σας πω τώρα δεν θα το πιστέψετε. Κυκλοφόρησε το 2012 ένα βιβλίο του καθηγητή Σπανδάγου με θέμα τη χημεία. Και στον τίτλο έγραφε «Ιστορία της χημείας». Το χ με ύψιλον. Περνούσα απ' έξω από κεντρικό βιβλιοπωλείο, είδε ένα συνάδελφο καθηγητή Πανεπιστημίου και μου λέει: «Κύριε συνάδελφε που είστε και γλωσσολόγος, δέστε και δεν ντρέπονται. Στον τίτλο του βιβλίου, τι προχειρότητα έγραψαν λάθος τη λέξη χημεία με ύψιλον και δεν ντρέπονται, δεν το είδε κανείς». Και του λέω: «Κύριε καθηγητά, καθηγητής Πανεπιστημίου, πραγματικό γεγονός, λυπάμαι, αλλά δεν ξέρει ο κόσμος ότι το σωστό, η σωστή γραφή είναι χημεία με ύψιλον. Ο κύριος Πανδάγος είναι διάσημος ερευνητής, τέτοιο λάθος δεν θα έκανε». Αλλά που θέλω να καταλήξω, δεν το σκέφτονται πολύ. Χημεία είναι η επιστήμη των χυμών, ήδη από την αρχαιότητα. Ο σπουδαίος καθηγητής Δημήτρος Γεωργακάς, χρόνια στην Αμερική, στο περιοδικό Γκλώτα, ένα από τα σημαντικότερα περιοδικά της Γερμανίας, το 1958 έγραψε μελέτη και το τεκμηριώνει ότι είναι από το χυμός, όχι από το χαίο που έλεγε ο Κρέτσμερ. Ποιος παρακαλώ γράφει το χυμό με ήττα, χυμός φρούτων. Είναι σαν καρφί στο μάτι. Γιατί τη χημεία τη γράφουμε λάθος. Είδατε ότι όταν το λάθος καθιερωθεί πάβει να είναι λάθος και εγώ στο λεξικό της Ακαδημίας τη χημεία την έγραψα λάθος. Γιατί καθιερώθηκε, είναι κρίμα. Αντίθετα, η αλχημία είναι σωστά με ήττα, διότι πήραν οι Άραβες από εμάς τη χημεία και έγινε μετά αλχεμή, αλχημία. Ένας Γάλλος επιστήμονας το 1500 έγραψε ολόκληρη ιστορία της χημίας και το έγραφε χημή με ύψιλον και όλα τα λεξικά, τα ξενόγλωσσα το έγραφαν πριν από μερικούς αιώνες με ύψιλον, αφού αρχίσαμε το γράφουμε λάθος, το έγραφαν και αυτοί λάθος μετά.